καλή ζωή για εμάς και τα παιδιά μας, για όλες διαχρονικά τις κυβερνήσεις, είναι κόστος. Υποσχόμαστε λοιπόν εδώ να βάλουμε εμπόδια στα σχέδια μέσα σε αυτά κυριαρχούν. Ιδιωτικοποιήσεις σε παιδεία, υγεία, νερό, ενέργεια, μεταφορές, η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση των υπηρεσιών, η εντατικοποίηση, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, η μισθή πείνας, αποδεικνύοντας ότι η ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια δεν έχει αξία και όλο θυσιάζονται στο βαθμό του κέρδους. Είμαστε εδώ λοιπόν να φωνάξουμε μέσα από τα αυτικά συμβούλια, από τους συλλόγους γονέων, από τα σωματεία στους χώρους δουλειάς, από τους συλλογικούς φορείς στις γειτονιές. Το έγκλημα αυτό να μην συγκαλυφθεί. Ασφαλίσει κοινωνίες για εμάς και τα παιδιά μας. Ασφαλίσει υποδομές, έλεγχος τώρα και εδώ και τώρα σε όλα τα σχολικά κτίρια, ώστε να αντέξουν σε περίπτωση σεισμού και να μην ρίχνουν μετά κροκοδίλια δάκρυα. Ο Τσίτης το γνωρίζει, το είδε, το ένιωσε στη Μάδρα, το ένιωσε στο μάτι, το νιώθει στην Εύβοια, το έχει νιώσει παντού. Εμείς λοιπόν εδώ μαζί σας αγωνιζόμαστε. Η 5η στις 16 του μήνα πρέπει να είμαστε όλοι στην απεργιακή συγκέντρωση, να φτιάξουμε όλη η Αθήνα, να μην αφήσουμε το περιθώριο ούτε σε αυτή την κυβέρνηση, ούτε στις προηγούμενες, αλλά κυρίως ούτε στην επόμενη κυβέρνηση, να νιώσει ότι θα μας κάνει ό,τι θέλει, ότι μας έχει στο τσεπάκι της, ότι εμείς θα υποστούμε τους εκβιασμούς που θέλουν να μας φέρουν. Δεν είμαστε σε καμία περίπτωση νούμερα, σε κανένα στατιστικό πίνακα. Εμείς έχουμε αξία και θα το αποδείξουμε με την οργάνωσή μας, με την πάλη μας, που αυτή η κινητοποίηση τώρα το έχει αποδείξει αυτό. Συνεχίζουμε, παλεύουμε οργανωμένα με αποφάσεις των γενικών συνελεύσεών μας σε όλες τις κινητοποιήσεις του επόμενου διαστήματος. Ευχαριστώ.